πολύ πιο κινητική, πολύ πιο φρέσκα, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είναι ικανοποιημένος από αυτό που είδε, θεωρεί ότι αυτή είναι και η λύση για το αγωνιστικό πόλεμο που θέλω να πει. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα να δω μια τέτοια εικόνα σήμερα, γιατί στην ουσία πέρα από τους τρεις μέσους καθαρά υπήρχε και ο Πέλκας και μόνο ο Μιστακίδης μπροστά. Δηλαδή στην ουσία είχαμε τέσσερις ποδοσφαιριστές. Ήταν πράγματα τα οποία μας έδωσαν στοιχεία στο παιχνίδι μας. Από εκεί και πέρα πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι για να συνεχίσουμε στον θεσμό. Και από εδώ και πέρα πρέπει να συγκεντρωθούμε στο μάτς με τον Πανιόνιο, που είναι ένα πολύ σημαντικό μάτς. Είδε περισσότερα πράγματα από αυτά που περίμενε και ήθελε να δει? Ναι, ναι, είδα παιδιά που δεν έχουν αγωνιστεί πολύ, καινούργια πρόσωπα, τα οποία τους είπα και πριν το μάτσο ότι πρέπει να με πιέσουν για να πάρουν περισσότερες ευκαιρίες. Και η αλήθεια είναι ότι το έκαναν σε αρκετά καλό βάθμο. Ήταν μεγάλο πλήγμα αυτό το διάστημα η απουσία του Τσίμιου και τη Μεσαία Καμή περισσότερο από τελικά βλέπαμε Η αλήθεια είναι ότι ήταν απώλεια, παρότι δεν μπορούμε να πούμε όλοι μας ότι τον έχουμε δει πολύ. Τον έχουμε δει μόλις 25 λεπτά. Αυτό ήταν στην πραγματικότητα το πρώτο του επίσημο παιχνίδι με την ομάδα. Αλλά είδα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που θα βοηθήσουν στο μέλλον. And one comment about Antonis. Είμαι ικανοποιημένος και από εκείνον. Έδειξε αρκετά πράγματα. Είναι και άτυχος, γιατί στη θέση του αγωνίζονται, υπάρχουν μάλλον στο ρόστερ 8-9 ποδοσφαιριστές για θέσεις 2 ή 3 παιχτών σε κάθε μάτς. Όμως, παρότι προέρχεται και από ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι αρκετά υποβαθμισμένο σε επίπεδο σε σχέση με το ευρωπαϊκό, είδα πολύ σημαντικά πράγματα και από αυτόν και μπορώ να τον υπολογίζω και εκείνον στο μέλλον. Η αντίδραση μετά το 1-0 βράσει, γιατί κατά ψέματα δεν μας έχει συνηθίσει ο Μάρκος τόσο πιστική σε αντιδράσει. Μα yes. Ναι, η αντίδραση ήταν σωστή, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι και υπάρχει και μια διαφορά στην ποιότητα των δύο ομάδων. Το ζήτημα για μας ήταν αν θα συνεχίζαμε να παίζουμε με βάση την ποιότητά μας. Αν το κάναμε αυτό, θα κερδίζαμε. Ανεξάρτητα, η ομάδα δεν ήταν ποιοτική, δεν ήταν τη ποιότητα του Πάου. Αυτή στην παρουσία του Σάββατο, και το λέω αυτό γιατί πριν από μερικές μέρες ο Μάκη είπε ότι είναι άδικη η αυστηρή κριτική απέναντί του. Πραγματικά είμαι χαρούμενος και για εκείνον και για τα γκολ του. Το ξέραμε ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής, ξέραμε τα στοιχεία του τα ποδοσφαιρικά. Αλλά κάποιες φορές στις μεταγραφές, παρότι γνωρίζεις την ποιότητα ενός ποδοσφαιριστή, δεν γνωρίζεις τον πόσο χρόνο μπορεί να χρειαστεί για να έρθει. Αλλά νομίζω ότι σήμερα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί συνέχισε αυτή την πρόοδο που έδειξε να έχει τις τελευταίες 10 μέρες. Σήμερα είχαμε πολύ ατομικό στατιστικό. Δηλαδή, κολλάσα 0 ασίστ στο φτάνω στον Πάο και είχε μία. Ο Σάιρο 0 ασίστ, 3 ασίστ στην Αγγόλα. Ο Τσίμερ, πότε του ασίστ σημαίνει κάτι για τον λόγο Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω και τη δουλειά του συναδέλφου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παίζαμε αντιμέτωπο με μια ομάδα τεχνικής. Όσο δύσκολο και αν είναι στους να παίξει ακόμη και αυτά τα παιχνίδια, ούτε υποτιμώ την εμφάνιση που κάναμε. Όμως πρέπει να τα αφήσουμε πολύ γρήγορα πίσω. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή. Και όλα αυτά που δείξαμε σήμερα θα πρέπει να τα αποδείξουμε από το πρώτο δευτερόλεπτο στα επόμενα παιχνίδια.